Θα πάμε να ακούσουμε τι λέει για σένα Διονύση, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Τι λέει για σένα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα τον ακούσουμε να μιλά για τους παράλληλους δρόμους που είχατε στην αντιδικτατορική πάλη, για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αλλά και για τα τραγούδια σου που συνδέονται με την αριστερά. Και θέλω μετά να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις και για την πολιτική σου πλευρά, που είναι έντονη και που την είδαμε να αναπτύσσεται κατά περιόδους, είτε την εποχή που έγινες πρόεδρος της ΕΡΤ, είτε την εποχή που σου προτάθηκε να κατέβεις υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα και τελικά το αρνήθηκες. Πάμε να δούμε τι είπε για σένα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Με θέλουν πρόσωπα χίλια, με παίρνει ο πιο δυνατός, κι απ' τη μισά νύχτη γρήλια κρυφό κοιτάζει στρατό. Συναντηθήκαμε και είχαμε παράλληλους δρόμους, καταρχάς στην αντιδικτατορική πάλη, στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, μέσα από τις γραμμές της Αντιεφέ, σε συνέχεια της ΚΝΕ και σε όλη την πορεία της μεταπολίτευσης, με τους μεγάλους τότε νεολαίστικους αγώνες του λαού μας και της νεολαίας μας. Συναντηθήκαμε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, σε πολλές συναυλίες, ακόμα πριν ο Διονύσης ξεκινήσει να γράφει και να δημιουργεί, και βέβαια φυσικά μετά στις μεγάλες αυτές τις δύσκολες περιόδους των αντεπαναστατικών ανατροπών, όπου διαλύθηκε το σοσιαλιστικό σύστημα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Είχε το κόμμα μας μεγάλη κρίση περάσει. Όλοι μας λέγανε ότι αυτό το γνωστό που έγινε και τραγούδι έβγαλε βρώμα η ιστορία, ότι ξοφλήσαμε. Και το τραγουδούσε και ο Διονύσης σε πολλά φεστιβάλ, μετά σε πολλές συναυλίες, αλλά ερχόταν καπάκι η απάντηση από όλους μας μέσα από τα λόγια του Διονύση, των συναυλιών που κάναν μαζί με τον Λαβρέντη, ότι είμαστε ακόμα εδώ, και βεβαίως ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια, τα τραγουδάμε όλοι, τα τραγουδάει η νεολαία μας. Έχει επίσης κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, σε θεατρικά έργα, μουσική, σε τέτοιες παραγωγές είναι καταπληκτικός. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι που επίσης δεν είναι τόσο γνωστό και εμένα με συγκλώνησε, ότι ο Διονύσης Τσακνής έχει μπει στο χώρο της συμφωνικής μουσικής. Μάλιστα πρόσφατα έφτιαξε ένα ορατόριο με συμφωνική ορχήστρα, με 2 χοροδίες παρακαλώ, και γυναικεία και παιδική χοροδία. Το θέμα του είναι τα Καλάβρητα του 1943 και ιδιαίτερα η γυναίκα, η μαρτυρική γυναίκα των Καλαβρίτων με το ολοκαύτωμα τότε. Είναι ευαίσθητος, είναι μέσα στη ζωή, αφουγκράζεται τον νέο άνθρωπο, τα προβλήματά του, τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον επαγγελματία, αυτόν που υποφέρει σε αυτή τη ζωή, γιατί και ο ίδιος έχει ζήσει μέσα με τους λαϊκούς ανθρώπους και από εκεί εμπνέεται. Φυσικά είναι ταυτόχρονα και σύγχρονο, ζει στους ρυθμούς της εποχής του, αυτό εκφράζεται και στη μουσική του και στην ίδια τη συμπεριφορά του. Είναι ένας πολύτιμος σύντροφος. Διονύση, να είσαι δυνατός, υγιής, δημιουργικός, όπως πάντα, να συνεχίζεις και βέβαια μπροστάρεις τους αγώνες. Αυτά είπε ο γραμματέας. Και με συγκίνησαν βαθιά. Και με συγκίνησε αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ένας άνθρωπος άμεσος, γιωμένος απόλυτα, και ο τρόπος που προσέγγισε έτσι και τη μουσική μου πλευρά, αλλά και την πολιτική μου πλευρά, ήταν όντως για μένα συγκινητικός. Δεν είναι... Δηλαδή, πρώτη φορά, εγώ δεν το είπα αυτό το πράγμα και το είπε ο Γενικός Γραμματέας, ότι μπήκα στον χώρο της συμφωνικής μουσικής. Δεν τολμώ να το λέω. Αλλά
δείχνει ότι το έψαξε, ασχολήθηκε. Ασχολείται. Και δεν είναι τυχαίο, θα πω εγώ, που η ακτινοβολία του και η δημοτικότητά του ξεπερνούν αυτήν του κόμματος. Βεβαίως. Ξεπερνούν αυτή του κόμματος, στο οποίο είναι επικεφαλής.